Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Ότι φύγε από εδώ. Δικό μου είναι το κανάλι. Φύγε! Εγώ κάνω το edit, δικό μου είναι το κανάλι. Ωρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια κρίσιμη τρελή ιδέα να γυρίσουμε ένα βίντεο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από τι είπες. Κρίσιμη τρελή ιδέα, εντάξει. Εντάξει. Να γυρίσουμε ένα βίντεο στο οποίο εσείς μας ρωτάτε ερωτήσεις. Σταματήσαμε να κοροϊδεύεις ρε άνθρωπέ μου. Λοιπόν, έχω μπλέξει. Μας ρωτάτε ερωτήσεις τις οποίες σας ενδιαφέρει να μάθετε για εμάς. Εμένα δεν με ρώτησε κανείς τίποτα. Γιατί έκανες εσύ Q&A και σε ρώτησε κανένας. Μπορεί, όμως σας έχουν ρωτήσει που ξέρεις. Ναι, δεν με αφήνεις να δω τις ερωτήσεις. Ναι, δεν τον αφήνω να δει τις ερωτήσεις. Επίσης, θαυμάστε το κούρεμά του, εγώ το έκανα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Σαν κομμωτής λειτουργώ. Εντάξει, το πίσω κάτι λάθος πήγε. Αλλά τα βλέπετε, είναι κούκλος. Εγώ έβγαλα έρπη σήμερα, πέταξε έναν έρπη έτσι. Φωνάει και έχω γίνει τζολί. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με τις δικές σας ερωτήσεις. Θα το κρατάω εγώ ή εσύ. Εγώ. Λοιπόν, ποιος είναι πιο αυταρχικός? Με το 1, με το 2, με το 3. Ξεκάθαρα. Ή αυτό ή γκρίνια. Διαλέξτε και πάρτε. Γκρίνια. Λοιπόν, ποιος είναι πιο τεμπέλης? Είμαστε με τις μέρες μας. Α, κάποιες μέρες είναι πιο πολύ εγώ τεμπέλα, κάποιες μέρες είναι πιο πολύ τεμπέλης, οπότε... Εξαρτάται. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ, α πούμε, βαριέμαι. Ποτέ. Εσύ τι είναι, με ποια άποψη, α πούμε. Όταν δουλεύουμε και οι δύο, ναι, εννοείται θα σε διακόπτω. Αλλά όταν δουλεύουμε δεν είναι κανείς από δύο τεμπέλους. Όταν δεν δουλεύουμε και οι δύο είμαστε. Τεμπελός. Να το πω πολύ σωστά. Απλά ο Αλέξανδρος ποτέ δεν λέει τη λέξη βαριέμαι. Μπορεί να βαριέται ή να σκύλο βαριέται. Ναι, ποτέ δεν θα πει τη λέξη βαριέμαι. Όχι, γιατί ακούγεται άσχημα στο οποιοδήποτε για να το πει στα αυτιά. Ποιο είναι πιο βαρετός, έρχεται ακριβώς εγώ. Βαρετό! Άμα ήταν βαρετός δεν θα ήμασταν μαζί. Ναι, ρε φίλε. Μπορείς να κοιτάς την κάμερα. Ναι, συγγνώμη, είχα μια παρανυχίδα. Ας ασχοληθούμε με την παρανυχίδα μας σήμερα. Βαρετός, όχι, βαρετός κανένας νομίζω. Εντάξει, καμιά φορά είναι ο Αλέξανδρος, το λέω κιόλας στα μούτρα. Γιόλο. Του λέω, βαριέμαι. Μου λέει, το ξέρω αγαπή μου, τι να κάνω. Ξέρετε γιατί βαριέμαι, γιατί κάθεται στο τέτοιο και βλέπει, πώς θα νικήσω αυτό ένα στο παιχνίδι, κάτσε να δω λίγο. Ναι. Ενώ εσύ όταν βλέπεις TikTok ή μακιγιάζει, εγώ πρέπει να. Γιατί δεν βλέπεις TikTok. Ναι, αλλά εγώ δεν σου λέω μετά γιατί βλέπεις TikTok. Εσύ μιλάς γιατί βλέπεις βιντεάκι. Ναι. Ποιος είναι ο πιο αστείος? Εγώ. Γιατί δεν μιλάς? Ναι, εγώ ναι, είμαι. Εσύ. Έλα πες, γιατί πιστεύεις ότι είσαι εσύ ο πιο αστείος? Αντικειμενικά είμαι εγώ. Ανάλογα. Άμα δεν ξυπνήσεις στραβά, άμα δεν έχει κατέβει το βουνό από το κεφάλι κάτω, αν δεν έχει πάει το βουνό στο κεφάλι. Αυτό το βουνό. Τέλος πάντων, θα πούμε καλύτερα. Εγώ είμαι, γιατί αυτή είναι βαρετό όσο ξυπνούμε λίγο. Ναι, ακριβώς. Ποιος είναι πιο σπάταλος? Εσύ. Τι λες ρε ψεύτη, σας λέει ψέματα, παιδιά. Τι λες, να σου ανοίξω το πορτοφόλι μου να δεις ότι δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, πήγες στην Κύπρο, γύρισε την Κύπρο με 0 ευρώ. Αυτό το κουλούρι το ξέρεις. Σε μεταλλεί. Τόσο γύρισε, με 300. 400, με 400 χιλιάρια. Τώρα εδώ θα ήμασταν, θα τραβούσα με βίντεο, να ξέρει. Ακριβώς. Ναι. Ποιος είναι πιο παραπονιάρης? Μπορείτε να την αποκαλείτε. Το κανάλι μας έπρεπε να λέγεται Παράπονο με πόδια. Έτσι με φαράζει ο Αλέξανδρος. Παράπονο με πόδια. Κλαίω. Ποιος ζητάει πρώτο συγγνώμη μετά από καυγά? Εγώ εννοείται πάντα. Πάντα μα πάντα. Το συγγνώμη είναι μια άγνωστη λέξη για την Καλίνα. Τι! Πρέπει να έχει τρομερά λάθος για να ακούσεις αυτή τη λέξη. Εντάξει, και ως πάντα. Α, τώρα συμφωνήσω όμως. Παρήμενα να τελειώσω. Και αν θα το πει το συγγνώμη, θα το πει με πλάγιο τρόπο ποτέ τη λέξη. Εκτός άμα είναι τελείως φάουλ, εκεί ναι θα το πει. Αλλά θα σε φτάσει στο άκρο. Θα επιμένει μέχρι. Κοίτα, μπορεί να μην πω. Να καταντήσει να πει εσύ συγγνώμη γιατί επέμενε. Να σα πω κάτι, μπορεί να μην πω συγγνώμη, τη λέξη συγγνώμη, αλλά παρόλα αυτά. Εγώ πάω πρώτη πάντα. Μεράκι, μπορώ να πιω το vlog. Δεν είναι vlog. Στο βίντεο σου είναι. Αλλά πάντα εγώ λέω, πάω και τον λέω, τώρα έτσι θα είμαστε μαλωμένοι. Πάντα εγώ το. Πάλι παράπονο, είδατε. Ποιος είναι πιο ρομαντικός? Εγώ αγαπάω κάποιος. Βασικά εγώ είμαι. Γιατί τελευταία, βασικά αυτό στις αρχές ήταν, μετά το ξέχασε. Ναι, ξέρω, πες, αλλά πες, έδωσα το γάιδαρο, πες. Έδωσε το γάιδαρο του. Πες. Και τώρα τίποτα. Ναι, μετά τα 4 χρόνια. Έτσι λέει, μετά τα 4 χρόνια. Ποιο κοιμάται πρώτο? Εννοείται κοιμάται ο Αλέξανδρος. Τι εννοείται?
Μπορείς να τον αφήσεις έτσι απλά εδώ και να κοιμηθείς σε 3 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό, αυτό το παιδί, πραγματικά. Και εγώ άμα θέλω να κοιμηθώ, θα κοιμηθώ. Άμα δεν θέλω να κοιμηθώ, θα γυρνά. Πότε έχεις γυρίσει, αγάπη μου? Πότε δεν έχει συμβεί αυτό στα 4 χρόνια? Όχι, χθες. Τι χθες, μόλις ξάπλωσες αριστερά. Προχθές, προχθές. Τους σπασμούς εκεί. Προχθές, προχθές. Ποιος μαγειρεύει πιο πολύ και πιο νόστιμα? Ο αγαπάκος. Πιο πολύ. Πες κάτι, δεν αφήνω να το μαγειρεύσει. Ναι, δεν με αφήνει. Θες να μας εξηγήσει ποιο λόγο δεν με αφήνει να μαγειρεύει? Γιατί όταν είμαστε μαζί, συνήθως εγώ δεν δουλεύω και εσύ εκείνη που δουλεύει. Γιατί άμα. Γιατί όταν είμαστε μαζί και δουλεύουμε και δύο, πιο πιθανό είναι να πάμε έξω να φάμε όλα τα λεφτά μας στο φαγητό. Παρά να κάτσουμε σπίτι να μαγειρέψουμε. Θέλω να το δώσω ένα φυλάκι και δεν μπορώ. Έχω έρθει. Ποιος είναι πιο δημιουργικός? Νομίζω ο καθένας με τον τρόπο του. Θα συμφωνήσω. Άλλος είναι σε κάποια άλλα πράγματα, άλλος σε κάποια άλλα. Κι εγώ συμφωνώ. Νομίζω. Εντάξει. Ποιος βλέπει πιο πολλά βιντεάκια? Περίμενε. Να σημειώσω τη στιγμή. 5-16. Είπε ότι έχω δίκιο. Ποιος βλέπει πιο πολλά βιντεάκια? Σε ποιο θέμα? Στα παιχνίδια βλέπω εγώ. Στα make-up δεν σε φτάνει κανείς. Τι λες, αγάπη, δεν βλέπω τόσο πολλά. Το ιστορικό σου είναι πολύ περισσότερο από το δικό μου. Εννοείται. Άρα εσύ. Τελείωσε. Εσύ. Εντάξει. Ποιος έχει πιο πολύ χιούμορ? Αφού το ρωτήσαμε πιο πριν από κάτω. Είναι άλλη ερώτηση αυτή. Είναι ποιος ήταν πιο αστείος και ποιος έχει πιο πολύ χιούμορ. Εγώ έχω πιο πολύ χιούμορ, ξεκάθαρα. Ναι, αγάπη μου. Γιατί δεν μιλάς? Συμφωνώ, τι είπα. Ποιος είπε πρώτο σ' αγαπώ? Φιλιά από αμπελόκηπους. Τα φιλιά μου στους αμπελόκηπους. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πρώτο σ' αγαπώ είπε ο Αλέξανδρος. Ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη γνωριμία? Παρακαλούσα μια εβδομάδα. Ναι. Καημένος. Έφαγε χιλόπιτα μια εβδομάδα. Εντάξει, εγώ δεν τον έπαιρνα στα σοβαρά γιατί νόμιζα ότι είναι τίποτα από αυτούς που θέλουν να φύγει για να φύγουν. Αλλά όχι. Τελικά 4 χρόνια κράτησε το φύγει. Ποιος είναι πιο πολύ τσαπατσούλης? Εγώ. Βασικά εσύ είδες πως έκανες σήμερα το τσουρέκι. Που έπαιρνε. Έπιανε το πιο ζυμάρι. Ωραίο από όλα. Όχι. Ναι. Έπιανε το ζυμάρι και το έκανε. Για να το λύσει. Και να πατούσε. Τσαπατσούλη εσύ. Πολύ τσαπατσούλη. Άμα ανοίξει την τουλάπα σου τώρα, είναι απλά έτσι πεταμένο όλα. Καλά, είμαι πολύ τσαπατσούλη. Ειδικά στην τουλάπα μου. Βασικά, όχι την τουλάπα. Ψέμα. Η τουλάπα είναι, δεν είναι ποτέ τσαπατσούλη. Όχι. Τα σιρτάρια με τα make-up. Άσε το βίντεο που έκανε και του έδειξε ότι θα τι μαζέψει. Από εκείνη τη φορά τα έχει ξανασυμμαζέψει. Τι ξέρει, ρε παιδί, πάρα πολύ καθαρά είναι τα make-up. Είμαι σίγουρο ότι τώρα μου πάνε να ανοίξουμε το τέτοιο σιρτάρι. Να πάω είναι μακριά, πρέπει να στείλω μήνυμα και δεν υπάρχει τέτοιο μήνυμα. Ποιο είναι πιο συναισθηματικό? Α, μοιάζει πολύ με εκείνη την ερώτηση. Εγώ είμαι. Ναι. Βάλε ταινία πολύ... παιδικό και πεθάνει πολύ... μάχη σου. Ναι. Εκείνα τι γίνεται. Ακόμη και εκείνη κλαίει, εγώ γελάω. Ποιο κάνει κουμάντο στη σχέση? Δεν είπα κάτι, ρε αγάπη μου. Πες! Τι να πω? Γιατί απαντάω πάντα εγώ? Και τι θες να πω? Ε, να πεις! Ποιος κάνει κομμάτι στη σχέση? Κανείς. Είδες, είπα. Εσύ δεν συμφωνείς, είδες. Εντάξει, όχι κανείς. Και εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ ίσοι σε αυτή τη σχέση. Που μας δένει. Ποιος είναι αυτός που προτείνει πράγματα να κάνετε στη σχέση, π.χ. βόλτες, ταξίδια κτλ. Εγώ. Βόλτες εσύ. Ταξίδια. Γενικά, ταξίδια πότε έχεις πει? Πότε έχεις πει να πάμε κάπου γαμημένα, κάπου συγγνώμη, τι. Μόνο σου, φίλε, ούτε σε εστιατόριο δεν πάμε. Πάντα εγώ το λέω. Πάντα εγώ προτείνω. Ποτέ δεν θα μου πει, α, πάμε εκεί. Πάντα, ό,τι θες αγάπη μου, ό,τι θες αγάπη μου, ό,τι θες αγάπη μου. Down. Άντε, πες και εσύ. Τι να πω. Αυτό που θα πεις. Τι να πω, δεν έχω κάτι να πω. Όχι, διαφωνώ σου στην αρχή. Όχι, γιατί άμα πω θα βγει εναντίον μου, οπότε δεν λέω όχι, τίποτα. Όχι, δεν είναι διαφωνώ. Έχω το δικαίωμα να μην πω τίποτα. Πες. Δεν λέω τίποτα. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Ακριβώς, γι' αυτό δεν έχω να πω τίποτα. Ποιος είναι πιο τρελός? Με ποια έννοια? Εγώ είμαι πιο τρελή. Όχι. Εσύ δεν βούτυξε από ένα βράχο και άνοιξε όλο το κεφάλι σου. Καλά, αγαπητέ μου, εσύ δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ηλικιότητα. Όχι, ηλίθιε εσύ, δεν είμαι εγώ ηλίθιο. Α μαλώσουμε λίγο τώρα, μπορούμε. Ποιο είναι πιο όμορφο? Εγώ. Τι θα λες εσύ, εγώ είμαι πιο όμορφη. Έτσι λες. Είμαι η Αντριάννα Λίμα τη. Είμαι η Αντριάννα Λίμα τη Ελλάδο, εγώ. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, ποιο είναι πιο έξυπνο? Εγώ. Ο Αλέξανδρος, ξεκάθαρα. Ποιο είναι πιο τσαπατσούλη, μα ξαναρωτήσανε με τα πράγματά του στο σπίτι, το είπαμε, εγώ. Είναι ανάλογα, είναι
Βασικά είναι στην περίοδο που είμαστε και οι δύο τεμπελόσκυλα, είναι όλα τσαπατσούλικα. Όταν δουλεύουμε δεν είναι τίποτα τσαπατσούλικα. Παίρνουμε σε μούντο, στο σβήνουμε, σβήνουμε. Αυτά ήταν όλα και όλα. Μας γνωρίσετε λίγο καλύτερα, να μας γράψετε αν θέλετε και άλλα πράγματα και παίρνουν σας. Και άμα θέλετε να ξαναπλακωθούμε με κάμερα, γίνεται. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Και αν δεν σας άρεσε, πατήστε like, αν σας άρεσε λέμε. Αν δεν σας άρεσε, να το ξαναδείτε να σας αρέσει. Αν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω, like. Μπορώ να το κάνω αυτό και με το πόδι μου. Ασήμαντη πληροφορία της ημέρας. Την ήθελες, την είναι μαθές. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά.